Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το τέτα-τέτ Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ενώ την ίδια ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος συνεχίζει την προκλητική του ρητορική που δεν αποκλεί ένα ακόμα θερμό καλοκαίρι. Παράλληλα, ο Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα αυτά με φόντο την αγορά των ρωσικών S-300. Manage our differences without resorting to escalating tensions and not to avoid what happened last summer. And I think the way to do that is to agree on a common framework. And the framework needs to be respect for the premises of international law and, of course, good neighborly relations. We're destined to live side by side with Turkey. How do we adapt to a changing geopolitical landscape? Εν όψη των κρίσιμων επαφών, εκλεκτοί καλεσμένοι στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη σκιαγράφησαν το τοπίο, σημειώνοντας ότι επαιτείται ξεκάθαρη στρατηγική στόχευση από πλευράς Ελλάδας. Οπωσδήποτε ο Ερντογάν ευνηδιάστηκε από την πολύ αυστηρή στάση της Ουάσιγκτον από τον Γενάρη και μετά. Δεν έχει προσαρμοστεί απόλυτα στη νέα εποχή. Θεωρεί ο ίδιος ότι μπορεί με μια άσκηση γοητείας να καταφέρει να τουμπάρει τον κατά τα άλλα πάρα πολύ έμπειρο Αμερικανό πρόεδρο και άρα αναμένουμε με ενδιαφέρον εάν θα πετύχει σε αυτή την προσέγγιση που επιχείρησε. Είναι σαφές ότι η εκλογή Biden έχει πιέσει αρκετά την Τουρκία, αλλά ο Ερντογάν προχωρά σε μια αμερική αναδίπλωση, σε μια φαινομενική αναδίπλωση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι απεμπολεί τους στρατηγικούς στόχους τους οποίους έχει θέσει από το 2016 και μετά. Αυτό που με προβληματίζει είναι το εξής, ότι θέτουμε ως απότατο στρατηγικό στόχο την αποκλιμάκωση. Η αποκλιμάκωση δεν μπορεί να τίθεται ως απότερο στρατηγικό στόχος της χώρας μας. Αυτή την περίοδο που υπάρχει αυτή η αλλαγή στο διεθνές σκηνικό με την εκλογή του Αμερικανού Προέδρου, που αλλάζει τα πράγματα για την Τουρκία και η Τουρκία επιθυμεί ένα καλύτερο προφίλ, προσπαθεί να το χτίσει αυτό, εν πάση περιπτώσει. Είναι μια περίοδος στην οποία νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για την Ελλάδα, αρκεί να είμαστε προσεκτικοί. Τα πρώτα νέα από τις πρώτες επαφές που γίνονται δεν είναι θετικά για τους Τούρκους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς σαν Ελλάδα θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Εκλεκτοί καλεσμένοι αναφέρθηκαν στις σημαντικές ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα μετά την εκλογή Biden, στις τουρκικές προκλήσεις, οι οποίες όπως εκτιμάτε θα κλιμακωθούν ενώπιση των εκλογών στην Τουρκία το 2023, αλλά και στη φαινομενική, όπως περιέγραψαν, αναδίπλωση του Ερντογάν με φόντο τις σχέσεις ΗΠΑ Τουρκίας που βρίσκονται στον Αδύρ. Και εδώ θα σας δώσω μία είδηση που δεν έχει ακουστεί στον ελληνικό δημόσιο διάλογο και αξίζει να αξιολογηθεί. Τη Δευτέρα πάει να δείξει το καλό του πρόσωπο στη Δύση και κυρίως στους Αμερικανούς. Την Τρίτη, ο πρόεδρος Ερντογάν πηγαίνει στο Σούσι, την αρχαία πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, που πρόσφατα ανακατέλαβαν οι Αζέροι, στον γνωστό πόλεμο το περασμένο φθινόπωρο που προκάλεσε η ίδια η Τουρκία. Πάει εκεί να γιορτάσει μέσα σε ένα πανηγύρι ακραίου τουρκικού εθνικισμού μαζί με τους Αζέρους την ήττα των Αρμενίων και να εγγενιάσει το γενικό τουρκικό προξενείο. Η Τουρκία έχει αποδείξει ότι κινείται με εξαιρετικά επικίνδυνο αλλά και συχνά αριστοτεχνικό τρόπο σε αυτό το παιχνίδι υψηλού ρίσκου που παίζει μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας. Το τριήμερο 14-16 Ιουνίου νομίζω είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο τριήμερο για την ειρήνη, τη σταθερότητα και το μέλλον οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ,